πάλι σε εισαγωγικά, τι λέτε να μοιράσουμε από τώρα το φυσικό πλούτο, εξοδικαστικά, όπως κάνατε και εσείς σε αρκετές υποθέσεις ως έμπειρος νομικός, έχω την αίσθηση. Από τώρα να διευκολύνουμε τα πράγματα, να κάνουμε και την Τουρκία πιο διαλλακτική, να βγούμε από τα διέξοδο, να βρούμε λύση. Ναι. Είναι πολύ σωστά διαβάσατε το πρόγραμμά μου. Το πρόγραμμά μου εστιάζεται στην αναξιοπιστία που έχει η πλευρά μας και πρέπει να την κερδίσουμε. Και τα δύο σημεία που αναφέρατε είναι τα δύο κλειδιά της λύσης του Κυπριακού. Το ένα είναι το ενεργειακό και το άλλο είναι η ευρωτουρκική σχέση. Το ενεργειακό είναι ο καταλύτης της λύσης. Αλλά αν δώσουμε από τώρα το αέριο, σημαίνει ότι δεν έχουμε πλέον διαπραγματευτικό χαρτί. Οπότε είναι λάθος κίνηση. Σωστά όμως έχετε αναφερθεί στο Κυπριακό για την ευρωτουρκική σχέση, διότι εκεί είναι το παιχνίδι. Όλο το παιχνίδι είναι να προσπαθήσουμε να συγχρονιστούμε με αυτό που θέλει η Τουρκία στην Ευρώπη. Την αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης, το μεταναστευτικό, την βίζα για τους Τούρκους πολίτες. Εκεί πρέπει να πάμε. Αλλά δυστυχώς, θα συμφωνήσω με τον κύριο Μαυρογιάννη για τους δύο αναξιόπιστους που είναι οι συνεχιστές της πορείας του κυρίου Αναστασιάδη. Αλλά είναι και ο ίδιος αναξιόπιστος, διότι είναι και αυτός μέσα στην ομάδα. Δεν έχουμε αξιοπιστία στις Βρυξέλλες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρυσά διαβατήρια. Κύριε Μαυρογιάννη, να μάθετε να ακούετε, να μάθετε να ακολουθείτε. Αν δεν σας αρέσει, να αλλάξετε παιχνίδι. Εδώ έχει κανόνες και πρέπει να τους ακολουθείτε. Δεν σας αρέσει, φύγετε. Λοιπόν, η αναξιοπιστία, είναι αυτό. Και αν δεν θέλει να παίζει με τους κανόνες, δικαίωμα του. Εν πάση περιπτώσει, για να πάρω το γάντι, έπρεπε να παραιτηθεί όταν ο πρόεδρος έκανε τις ιδιοθύελλες των δύο κρατών. 5 χρόνια διαπραγματευτής χωρίς διαπραγμάτευση ήταν εκεί. Και το πλαίσιο Γκουτέρες έναν είναι. 30 έκτου. Τα άλλα ούλα είναι δικαιολογίες και κάποιος τα ετοίμασε. Πέστε μας το. Είναι εύκολο να λέτε κουβέντες του αέρα. Λέτε κουβέντες του αέρα και δεν έχετε καμία αξιοπιστία. Πέστε μου τι θέση εσείς επήρετε για τις ιδιοθύελλες των δύο κρατών όταν εγώ επήρα θέση. Εγώ φωνάζω για το βαρός μου το 19. Μπορώ ο, να σας ο κύριος Χριστοδουλίδης να το πει. Εγώ κύριε... Ναι. Κύριο Μαυρογιάννη, έδειξε πρώτο το θέμα του Βαροσού. Κύριε, κύριε Δημητριάδη, τι το... μου λέτε εμένα, κουβέντε, μπορώ να τα αποδείξω αυτά τα πράγματα. Βεβαίως, δεν είμαι εγώ που πηγαίνω για να έχω προσωπικό συμφέρον στην Επιτροπή Περιουσιών των Κατεχομένων. Αν να προσέχετε όταν μιλάτε το μισθό σα τον πιάνετε 5 χρόνια και να κάνετε διαπραγματεύσεις. Και να μου πείτε εμένα για την Τιτίνα Λοϊζίδου. Μετά το 17 πήγαμε στο Βερολίνο, πήγαμε στη Γενέβη. Δεν έγιναν από το μηδέν αυτά τα πράγματα. Να ξέρετε γιατί μιλάτε. Είναι εύκολοι λαϊκισμοί, κύριε Δημητριάδη. Ιδιαίτερα όταν προέρχονται από ανθρώπους όπως εσάς. Είναι λοιπόν, εύκολοι οι λαϊκισμοί. Ενώ από ανθρώπους όπως εσάς που δεν έκαμνετε τίποτε 5 χρόνια δεν είναι εύκολο. Είναι μια τρύπα στο νερό έκαμετε. Το Βερολίνο. Και τα χάλια λοιπόν, που παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι αυτά. Κύριε παρακαλώ πολύ. Κύριε Δημητριάδη, σας ξέρουμε. Μην προσπαθείτε τώρα να μας πείτε διάφορα πράγματα. Μην μας προκαλείτε. Είστε γνωστός. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Αν προτιμάτε να απαξιώνουμε ό,τι λέτε, μπορεί να το κάνουμε. Κύριε, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά ξέρετε, νομίζω θέλετε ψήφι. Να κυβερνήσετε. Αφού θέλετε να κυβερνήσετε, πρέπει και να έχετε αυτοσυντονισμό, εγκράτεια, υπομονή. Να έρθει η σειρά μας. Δεν πρόκειται να ξαναδιακόψει τη διαδικασία. Πάμε βάσει της διαδικασίας, λοιπόν. Και ελάτε, κύριε Βαρούτη, για τον κύριο Κολοκασίδη. Κύριε Κολοκασίδη, επειδή ανοίξετε ένα θέμα, ο Γενικός Ερευνητής της Δημοκρατίας έχει αναρτήσει σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης πριν από λίγο το εξής για ενημέρωση των πολιτών που παρακολουθούν τον debate με τροποποίηση του νόμου στο τέλος του 2021. Η κρατική χρηματοδότηση προς τα κόμματα είναι μία και αδιαίρετη, ενώ πριν είχε 2 σκέλη, τακτική χρηματοδότηση συν χορηγία για κάλυψη εκλογικών δαπανών όταν υπήρχαν εκλογές. Τώρα τα έχουν κάνει πακέτο. Ερώτηση, κύριε Κολοκασίδη, επί του Κυπριακού, έτσι, πέραν από, από το εγχείρημα καθόδου στις προεδρικές εκλογές, ρωτήθηκατε προηγουμένως από τους συναδέλφους, θα επιμείνω, προτίθεστε να προχωρήσετε στη δημιουργία κάποιου κομματικού σχηματισμού. Ο Κωστής Ευσταθίου είναι πλέον, έχει διαγραφεί από την ΕΔΕΚ, είναι βουλευτής, είναι αυτός ο οποίος σας έχει προτείνει. Συνεπώς υπάρχει προζήμη και εκπροσώπηση στη Βουλή.
Σε ό,τι αφορά το πρώτο ζήτημα και την παρέμβαση του Γενικού Ελεγχτή, έγινε η τροποποίηση του νόμου όντως. Οι χορηγίες ενσωματώθηκαν σε μία, η μία για τα λειτουργικά έξοδα των κομμάτων και η άλλη η έκτακτη για τις εκλογικές αναμετρήσεις. Συγχωρείτε, 2,5 εκατομμύρια προστέθηκαν και δίδονται κάθε χρόνο για να καλύψουν και προεδρικές εκλογές και κοινοβουλευτικές. Και βουλευτικές εκλογές. Άρα και παίρνουν τα κόμματα. Παίρνουν τα κόμματα και πρέπει να λογοδοτήσουν. Και έχουν, γίνεται μια διάκριση εις βάρος των ανεξαρτήτων υποψηφίων. Διότι παίρνουν τα κόμματα και έχουν την ευχαίρεια να δώσουν στους υποψήφιους που θα επιλέξουν και να τους υπαγορεύσουν και πρόγραμμα, κύριε Παρούση. Πάντως, οφείλω μισό δευτερόλεπτο να σταματήσουμε το χρόνο, να διακρίνουμε.